Τέλεια, Αρδιά. Λοιπόν, όπως αναφέραμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για όσους με ακολουθείτε στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube και ούτω καθεξής, από τώρα θα ξεκινήσω για τις επόμενες 21 μέρες που βρισκόμαστε σε καραντίνα να κάνω ένα εκπαιδευτικό βίντεο κάθε ημέρα για Forex Trading. Των 5 με 10 λεπτών βρισκόμαστε να μοιραστώ μαζί σου τις γνώσεις μου και να σε βοηθήσω μέσα στην καραντίνα να γίνεις καλύτερος ή καλύτερη σε αυτόν τον τομέα. Εννοείται, μην χάνεις τα Facebook και Instagram live μου. Γιατί πίστεψε με το Forex Trading είναι εύκολο να το μάθεις. Το δύσκολο είναι το mindset το οποίο απαιτείται για το Forex Trading. Και σου εγγύουμε όποιον γκουρού θέλεις να μου φέρεις μπροστά μου. Εάν δεν έχει το σωστό mindset, είμαι σίγουρος πως δεν είναι κερδοφόρος. Τώρα μπορεί να έκανε λίγα κέρδη, αλλά σίγουρα δεν είναι κερδοφόρος για πάνω από 3 συνεχόμενους μήνες. Λοιπόν, χθες, σε αυτό το πρώτο βίντεο, θα σου μοιραστώ την ιδέα την οποία πήρα, που είναι το USD Cut Sell, που πήρα χθες, 12 του Γενάρη, ημέρα Τρίτη, την ώρα του New York Session. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν διάφορα sessions μέσα στην ημέρα, το Asian, το New York, το London Session. Και στην ουσία, το συγκεκριμένο trade ήταν κατά τη διάρκεια του New York Session, μόνο και μόνο το τι έβλεπα στο δολάριο. Τώρα, όταν ξεκίνησε η ημέρα μου χθες, έβλεπα το δολάριο με την αναγκαλή προς τα πάνω. Okay, γιατί να κάνουμε το correction του προς τα κάτω μέσα στο London Session και να πήγαινε μετά προς τα πάνω. Τώρα, δεν μου έδωσε το price action το οποίο ήθελα, όπως μπορείτε να δεις εδώ. Περίμενα να γεμίσει το imbalance και από εδώ να ξεκίνησε να δώσει μια κίνηση προς τα πάνω. Καθώς έβλεπα ότι το price action απλά ήταν προς τα κάτω, 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 κάτω. Και τώρα μιλούμε, παιδιά, αυτό είναι massive price action προς τα κάτω. Και όλη αυτή η κίνηση, όπως βλέπεις εδώ, έγινε από το New York Session μέχρι το κλείσιμο του New York Session. Άρα, όταν το είδα αυτό, σκέφτηκα, όταν ανοίξει το New York Session και το δολάριο είχε μια κατεύθυνση, τις πιο πολλές φορές συνεχίζει αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό μου κάνω ότι, OK, το δολάριο τουλάχιστον για σήμερα θα συνεχίζει προς τα κάτω. Και κάτσα και έβλεπα όλα τα ζεύγη νομισμάτων με το δολάριο και είδα στο USD CAD αυτό το ωραίο setup. Το οποίο μου έδωσε τελικά ένα risk to reward, ένα προς τέσσερα. Εδώ λέει ένα προς τρία, στην ουσία το take profit με έναν τάρακτο, εδώ στο accumulation. Εντάξει. Αλλά τελικά το potential, η προοπτική του συγκεκριμένου trade ήταν πάνω από 1 προς 10. 67 pips take profit αν στόχευε τόσο μακριά με 6 pips stop loss. Τώρα, πώς βρήκα και πώς κατάφερα και βρήκα 6 pips stop loss. Έβλεπα, καταρχάς είχα μέσα στο μυαλό μου ότι okay, το πιο πιθανό είναι το live θα συνεχίσει προς τα κάτω για το New York Session της Τρίτης. Είχα δει ότι στο Λονδίνο το δολάριο όταν συγκίνησε προς τα πάνω και καθάρισε αυτά εδώ τα liquidities, εδώ και εδώ. Και όταν ξεκίνησα να βλέπω το price action των spikes, εδώ βλέπουμε ότι το USD CAD ξεκίνησε να χτίζει liquidity. Εδώ, στην ουσία, το πώς ονομάζεται αυτό εδώ είναι το sell, το buy climax, automatic reaction και μετά το upthrust. Αυτό είναι καθαρά Wyckoff σχημάτι και αυτό εδώ είναι το test. Όταν το είδα αυτό, περίμενα να δω το upthrust, το οποίο συνέβηκε στο 1 minute. Τώρα μιλούμε για scalp moves, αλλά στο τέλος της δεν παίζει ρόλο πόσα pips παίρνεις. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι το risk reward. Στο 1 minute, εγώ είχα δει αυτό εδώ. Αυτό είναι το candlestick, καθάρισε το liquidity εδώ, αλλά έκανε double bottom εδώ πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις double bottom, sorry, double top, όταν βλέπεις double top, μην ξελίγεις από τις βλακίες πάνω στο YouTube, αν και αυτό το βίντεο το βλέπεις από το YouTube κανάλι, αλλά anyway, ότι πρέπει να πουλήσεις. Όταν βλέπεις double top, το πιο πιθανό περιμένεις να πουλήσεις αφού σπάσει τον double top. Και υπάρχει λόγος που δεν θα συζητήσουμε σήμερα. Αλλά εγώ σκέφτηκα, OK, θα πάρω το ρίσκο μου εδώ και η αγορά είτε θα κινηθεί προς τα πάνω να σπάσει το double top, να κάνει το correction, retest και continuation,
που άρα αυτό θα σημαίνει ότι ήμουν λάθος με το δολάριο, είτε η αγορά θα έκανε να σπάσει το στομάχι και να δημιουργούσε ένα thrust after distribution ή απλά να έκανε ένα respect και να πήγαινε προς τα κάτω. Γι' αυτόν τον λόγο εγώ βάλα το stop loss μου λίγο πιο πάνω, δηλαδή μπορούσα να το βάλω το stop loss μου και εδώ, αλλά εγώ θα περιορίζω τον εαυτό μου στα 4 stop loss, ότι αν κάνει thrust after distribution μπορεί να, να βγαίνει ένα stop loss και όμως η αγορά να κινούνταν προς το μέρος μου. Γι' αυτόν τον λόγο έβαλα το stop loss μου στα 7 hits, με σκοπό να έκανε spike. Τώρα μιλώ για 1 minute, ok. Δεν θέλω να το spike 20 pips. Τώρα θέλω να spike 4-5 pips, ας πούμε, max. Πάλι να είναι μέσα στο trade. Τέλικα, η αγορά δεν έκανε spike. Έκανε το impulse προς τα κάτω. Και αυτό είναι δεδομένα τι μου δείχνει. Liquidity. Όταν είδα εγώ αυτό, ήμουν κάπως τέλεια. Μόλις ξανασπάσει, μόλις ξαναφτάσει εδώ, μπαίνω break even, γιατί είμαι στο 1 προς 1 trade, εντάξει, 6 pips κίνηση ή 6 pips stop loss. Και εδώ μπήκαν break even, γιατί δεν θέλω να ξαναρθεί αγορά προς τα πάνω. Σπάζει η αγορά το liquidity, όταν σπάσει πάνω το liquidity περιμένεις correction. Εμένα το take profit μια αλήθεια να μην κλειστά μέχρι εδώ. Και δεν ήταν κάτι που μπορούσα να κάνω και καλύτερο, δεν θα μιλάς πάνω στις σημεία. Η αγορά έκανε το correction στο retest και τελικά κίνηθηκε προς τα κάτω ακόμα 50 pips, όπως μπορείς να δεις. Anyway, εγώ έκανα το 4% μία την ημέρα, αλλά δεν θέλω να προσέξεις εδώ. Μπορούσα να κρατήσω 20% του order μου, του trade μου και να έπαιρνα όλη αυτή την κίνηση. Γιατί όλη αυτή η κίνηση την ανάμενα. Γιατί την ανάμενα? Γιατί υπήρχε imbalance στο 15 λεπτό και equal lows στο 15 λεπτό. Άρα είναι στόχοι για το take profit. Και κάπως έτσι κινηθήκε το trade αυτό. Τώρα, τι βλέπουμε εδώ? Distribution. Καθαρότατο distribution. Η αγορά ήδη το έσπασε προς τα πάνω. Έκανε το test. Περιμένουμε το mitigation. Δηλαδή, εγώ εδώ πέρα τώρα το ψάχνω. Αυτό με το είναι για σήμερα. Αν και δεν πολύ κάνω trade το USD card, το ψάχνω σε άλλα νομίσματα. Είναι να έρθει αγορά κάπου εδώ. Και να ψάχνω να πουλήσω. Sorry, να αγοράσω. Τώρα, δεν θα αγοράσω μόνο και μόνο όταν έρθει αγορά εκεί. Θα δω price action. Τι σημαίνει, θα δω πώς σχηματίζονται τα candlesticks. Αλλά αυτό είναι το επόμενο trade το οποίο στοχεύω. Αυτό όσον αφορά το USD card, ανάμενε μαζί μου για τα επόμενα μαθήματα των επόμενων ημερών. Σου εύχομαι να έχεις μια πανέμορφη και επικοδομητική Τετάρτη, μια πανέμορφη και επικοδομητική καραντίνα και εκμεταλλεύσου το χρόνο σου για να είσαι καλύτερος ή καλύτερη στο forex trading και καλύτερος ή καλύτερη σαν άνθρωπος. Και μην χάνεις τα Facebook και Instagram lives που κάνω καθημερινά. Δεν κάνω όλα αυτά τα βίντεο και Facebook lives γιατί έχω ελεύθερο χρόνο. Είμαι πολύ πολύ άσχολο άτομο, αλλά τα κάνω για να σου δώσω value και να σε βοηθήσω να γίνεις καλύτερος σε αυτή την καραντίνα. Γι' αυτόν εκμεταλλεύσου τα και δούλεψε εδώ. Καλή συνέχεια και καλή στο